Πάμε τώρα στον επόμενο φιλοξενούμενο μας, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Στέλιο Φενέκο, του οποίου οι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αναλύσεις είναι πάντα με μία ματιά, θα έλεγα, έξω από το κουτί, με ψύχρεμο τρόπο και με τη δική τους διακριτή. Καλημέρα, κύριε Φενέκο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Φενέκο, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι και ο πιο αδαής πια το έχει καταλάβει, ότι η Τουρκία παροξύνει αυτό το συγκρουσιακό κλίμα. Το ερώτημα είναι, το παροξύνει αφεαυτού ή έχοντας λάβει μηνύματα από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, ότι τώρα είναι το χρονικό παράθυρο, αν θέλετε, που πρέπει να οδηγηθεί εκεί? Είναι γεγονός ότι ο Ερντογάν κάθε φορά που βλέπει μια διεθνή κινητικότητα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί συγκυρίες. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο στόχος του είναι διπλός. Ναι, μεν είναι οι εκλογές και η εσωτερική χειραγώγηση που προσπαθεί να επιδιώξει σε αυτές με τον Α ή Β τρόπο, είτε και ακυρώνοντας ενδεχομένως. Αλλά κυρίως επειδή υπάρχει μια αναστάτωση και μια αναθεώρηση του διεθνούς πολιτικού συστήματος, έρχεται και βάζει όλες τις διεκδικήσεις του επιδιώκοντας να πάει σε μια διαπραγμάτευση και να κερδίσει κάτι από αυτήν. Και βέβαια δεν θα διστάσει να δημιουργήσει και περιορισμένα τοπικά και χρονικά επεισόδια προκειμένου να ενισχύσει αυτή την έννοια της διαπραγμάτευσης. Έρχομαι στα πιο πρακτικά ζητήματα, γιατί θα έλεγα ότι είστε από τους καθήλυν αρμόδιους. Ένα από τα σενάρια της κλιμάκωσης, του συγκρουσιακού κλίματος, όχι κλιμάκωση για την κλιμάκωση, το έχετε δει τις τελευταίες ημέρες, είναι αυτό ενός εγχειρήματος ναυτικού αποκλεισμού. Με πρόδειλη στάση, όχι να καταλάβει νησί, αλλά να διαμαρτυρηθεί κατά εξ αυτού του τρόπου, ασκώντας με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως είπε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, σε εισαγωγικά πολλά όλα αυτά, αλλά είναι η δικιά τους επιχειρηματολογία, το δικαίωμα να πει ότι παραβιάζεται οι συνθήκες και στρατιωτικοποιείται τα νησιά. Έχουμε δείξει φωτογραφίες, τα έχουμε καταγγείλει στον ΟΗΕ, οπότε φτάσαμε στο μη παρέκει και κάνουμε τη δική μας τροποντινά αυτοάμυνα. Ναυτικός αποκλεισμός είναι πολεμική πράξη? Είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε και εδώ επιτρέψουμε να κάνω μια διάκριση. Γιατί εν πολλής η έννοια του ναυτικού αποκλεισμού, έτσι πως προβάλλεται, έχει σαν παράδειγμα την περίπτωση της Κούβας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Όμως δεν είναι η ίδια περίπτωση και θα σας πω γιατί. Γιατί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης που πλέον έχει επικυρωθεί από πολλές χώρες, και εκφράζει την επίθεση με συγκεκριμένους όρους, είναι επιθετική πράξη. Όμως δεν νομίζω ότι θα πάει σε ναυτικό αποκλεισμό που σημαίνει θα παραβιάσει τα χωρικά μας ύδατα ενδεχομένως για να μπορέσει να τον πετύχει, αλλά ενδεχομένως σε παρενοχλήσεις και απαγορεύσεις σε κάποια πλοία να προσεγγίσουν σε νησιά. Αυτό είναι στα όρια του να ερμηνευτεί ως ναυτικός αποκλεισμός και πιστεύω ότι έτσι θα κινηθεί εάν το κάνει. Πράγμα που δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, τουλάχιστον άμεσα. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, γιατί εδώ προκύπτει το ερώτημα και ξέρω ότι έχετε μία άλλη ανάγνωση. Υπάρχει μία συζήτηση περί της αντίδρασης μίας χώρας που ασκεί δικαιώματα κυριαρχίας και κυριαρχικά δικαιώματα, όπως η δική μας, ότι σε αυτή την περίπτωση η απάντηση θα είναι συνολική. Δηλαδή, δεν θα ασχοληθούμε απλά με το πώς αποτρέπεται ένα τέτοιο εγχείρημα, και δεν θα πέσει το βάρος εκεί μόνο, αλλά θα είναι από πάνω έως κάτω. Θα ανοίξει η πύλη του φρενοκομείου, να το πω έτσι λαϊκά. Ναι, επιτρέψτε μου να είμαι λίγο ρεαλιστής και πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, υπάρχει μια αντίληψη στους στρατιωτικούς κύκλους ότι η αποτροπή είναι διεύρυνση του πλήγματος έτσι ώστε να πονέσει. Θα έρθω πίσω και θα πω το εξής. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η διεύρυνση. Είναι ο φόβος ότι θα κάνεις κάποιες πράξεις που θα κυριαρχήσεις στο πεδίο. Εάν αυτές οι πράξεις έχουν πολύ υψηλό χαρακτήρα πλήγματος ή λιγότερο υψηλό, καθορίζεται και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο, μιλώντας περί αυτοάμυνας, μιλάει ότι το κτύπημα και οι κυρώσεις που θα επιβάλλει στον άλλον θα πρέπει να έχουν ένα στοιχείο αναλογικότητας. Άρα λοιπόν η έννοια της αποτροπής πρωτίστως ως φόβος βασίζεται σε αυτό, στο να κυριαρχήσεις σε οποιαδήποτε σύγκρουση γίνει, έτσι ώστε ο αντίπαλος να φοβηθεί να το κάνει, γιατί ξέρει ότι θα χάσει. Και εδώ ακριβώς επιτρέψτε μου επικεντρώνω την στρατηγική που πρέπει να αναπτύξουμε. Ναι, μεν πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κυριαρχήσουμε σε ένα μεγάλο πόλεμο ή να κάνουμε ένα μεγάλο πλήγμα που πρέπει να υπάρχει πάντα ο φόβος αυτός στην πλευρά της Τουρκίας,
Όμως πρέπει η στρατηγική μας να επικεντρωθεί στα τοπικά και χρονικά δυνητικά επεισόδια, έτσι ώστε να τα κερδίσουμε αυτά. Διότι δεν είναι λύση ένα μικρό επεισόδιο που κάνω συνολικό πόλεμο. Δεν είναι καν ορθολογική λύση. Φανταστείτε τώρα μια σύγκρουση πλοίων που έγινε μεταξύ των δύο φρεγατών, εμείς να μιλούσαμε για γενικό πόλεμο. Ναι. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το φανταστείτε να κλείσω και όχι όπως φαντάζονται γύρω-γύρω από τις ακτές ένα νησί όπως η Χίος, λέω για παράδειγμα, έτσι. Δεν έχω κάτι υπόψη μου, από τα σενάρια που ακούγονται. Να αποκλείσεις όμως το νησί ελέγχοντας τις πλώες από και προς τη Χίο, κάνοντας νιοψίες σε πλοία και πάει λέγοντας. Είναι το ίδιο, θα σας πει κάποιος. Θα πας αναλογικά, θα κάνεις τι δηλαδή? Δεν είναι το ίδιο, αλλά τι μας έχει δείξει η εμπειρία και η πρακτική που υπάρχει σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή? Ότι πόλεμοι δεν κυρίσονται, ότι κυρίως οι χώρες σας ενδιαφέρει να κυριαρχήσουν στα τοπικά φαινόμενα τα οποία δημιουργούνται. Και βλέπετε ότι ακόμα και η Ρωσία, στην έννοια του γενικευμένου πολέμου, οπισθοχώρησε και πήγε σε περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση. Πιστεύω λοιπόν ότι μια τέτοια επιθετική ενέργεια από πλευράς της Τουρκίας, πρωτίστως αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να αποτύχει, να την κερδίσουμε. Και βέβαια πάντα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι αν αυτή η όλη η επιχείρηση επιφέρει μια συνολική αντιπαράθεση, η οποία σημειωτέων πιστεύω ότι θα προκληθεί από την Τουρκία, αν θα προκληθεί, και όχι από εμάς. Τώρα θέλω να μου πείτε καταρχάς στο πεδίο της γεωπολιτικής, που είναι μια ψυχρή ανάλυση, ποια είναι η εικόνα που έχετε για τις ελληνοτουρκικές, όχι σχέσεις, εξελίξεις, και μετά να δούμε γεωστρατηγικά η κάθε χώρα πώς κινείται ή πώς θα έπρεπε να κινείται η δική μας χώρα, το ορθότερο, γιατί το πώς κινείται γεωστρατηγικά η Τουρκία είναι σαφές. Γεωπολιτικά όμως, με μια ψυχρή ανάλυση, πού βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, εμείς πολύ σωστά επενδύσαμε όχι μόνο στην αποτροπή, ενισχύοντας τις δυνατότητες τις αμυντικές μας με νέα οπλικά συστήματα, τα οποία βέβαια έχουν ένα στοιχείο καθυστέρησης. Δηλαδή, θα είναι κακό να σκεφτόμαστε ετεροχρονισμένα για τη σημερινή μας δυνατότητα με όταν θα τα πάρουμε. Είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Πρέπει να έχουμε ένα στοιχείο ρεαλισμού σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως ενισχύεται η αρχική μας ικανότητα. Όμως κάναμε και κάτι πολύ σωστό. Επενδύσαμε σε αυτό που ονομάζω εκτεταμένη αποτροπή. Δηλαδή, ενισχύσαμε τις συμμαχίες μας, ενισχύσαμε την δυνατότητα άλλων χωρών να μας υποστηρίξουν με συμφωνίες στο έγγραφες κάποιες από αυτές. Και βέβαια αυτό είναι που ενοχλεί αυτή τη στιγμή την Τουρκία, όπως βλέπουμε, διότι αντιλαμβάνεται ότι αυτή η έννοια της εκτεταμένης αποτροπής είναι ισχυρότερη από την οποιαδήποτε αποτροπή δική μας εκφράζαμε, διότι θεωρούσε ότι επειδή είναι 75 εκατομμύρια, ότι επειδή έχει περισσότερους πόρους ενδεχομένως και οπλικά συστήματα, ότι θα μπορούσε να κυριαρχήσει. Καλύπτοντας λοιπόν και τα δύο ζητήματα, και της αμυντικής αποτροπής της δικιάς μας, αλλά κυρίως της διεθνούς αποτροπής, την θέσαμε μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημα που προσπαθεί να το ακυρώσει με όλα αυτά τα ψεύδι, τις υπερβολές, την δυνητική, την επιθετικότητα της Ελλάδος, την ψεύτικη, την ψευδή όπως την παρουσιάζει κλπ. Πείτε μου λοιπόν τώρα, γεωστρατηγικά η χώρα, πώς πρέπει να κινηθεί? Και εδώ γύρονται και πάρα πολλά ερωτηματικά. Κάποιοι λένε ότι ίσως πρέπει να προετοιμαστεί μια συνάντηση Πρωθυπουργού και Τούρκου Προέδρου, να πέσουν οι τόνοι. Ναι, είναι ένα ερώτημα. Και καταρχάς ξεκινάμε από τη βασική αρχή που υπάρχει στις διεθνείς σχέσεις, ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πάντα διατηρούνται. Το θέμα όμως είναι ποιοι διάβλοι. Διότι αν είναι κατευθείαν των δύο πρωθυπουργών και αποτύχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, τότε αμέσως κόβονται και όλοι οι άλλοι, πάβει να υπάρχει οποιαδήποτε προετοιμασία και είναι αποτυχία και για τις δύο χώρες. Αν όμως οι διάβλοι επικοινωνίας ξεκινάνε από χαμηλά, προετοιμάζονται βηματιστικά με συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών, ώστε να καταλήξουν σε μια επιτυχημένη συνάντηση των ηγετών, τότε ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια ελπίδα να βελτιωθούν τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι πάμε ανάποδα. Δηλαδή, επενδύουμε πολλά στη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, όπως αποδείχθηκε δεν είχε αποτέλεσμα και δεν θα έχει χωρίς προετοιμασία. Τι είναι αυτό που περισσότερο ανησυχεί εσάς, κύριε Φενέκο? Εμένα με ανησυχεί αυτό που η τακτική στρατηγική της Τουρκίας να κάνει ρογματώσεις στις ενοποιημένες αντιλήψεις που έχουμε εμείς, είτε είναι για τα ενσαρμοδιότητες, είτε είναι για τα κυριαρχικά δικαιώματα, είτε και για την κυριαρχία. Δηλαδή εμείς έχουμε μια αντίληψη ενιαία ότι το Αιγαίο είναι ένας ενιαίος χώρος,
και το Καστελόριζο οπωσδήποτε, που είναι δικιά μας κυριαρχία, και αυτόν τον ενιαίο χώρο που κοιτάξαμε όλα αυτά τα χρόνια να τον ενισχύσουμε και με τις αρμοδιότητες, χωρίς όμως να έχουμε προχωρήσει πολύ στα κυριαρχικά δικαιώματα, έρχεται σήμερα και τον ρογματώνει. Πώς τον ρογματώνει? Είτε με τα ερευνητικά σκάφη, είτε με τα γεωτρύπανα, είτε με τις νέες ρυθμίσεις που κάνει για την έρευνα και διάσωση, είτε με τις παραβιάσεις, και έρχεται σήμερα και κάνει ακόμα μια μεγαλύτερη ρογμάτωση που την ξεκίνησε με τα Ήμια, που αρχίζει και αμφισβητεί συγκεκριμένα νησιά και συγκεκριμένες περιοχές, βασιζόμενοι σε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι το ζήτημα της αποστατικοποίησης, που αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο, ή των μειωμένων εγχειρώσεων. Και το δεύτερο είναι ένα πράγμα που το εμφανίζει για πρώτη φορά. Λέει, επειδή είμαι μια χώρα μεγάλη, με 75 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια ανθρώπους, και πιο ισχυρή θεωρία από την Ελλάδα, άρα έχω περισσότερα δικαιώματα. Αυτό είναι καινοφανής αντίληψη στο διεθνές δίκαιο. Και βέβαια, γιατί υπάρχει ισοτιμία χωρών. Αλλά βλέπετε ότι εξακολουθεί να το υποστηρίζει και να υποστηρίζει επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Λέει εδώ ο φίλος μου Νικόλας, πιστεύει ο κύριος Ναύαρχος, ο κύριος Φενέκος, πως η Τουρκία θα αγνοήσει όλη αυτή την εκτεταμένη αποτροπή που έχει χτίσει η χώρα και θα κάνει την κίνησή του? Αν ναι, τότε προφανώς τίθεται υπό αμφισβήτηση όλη αυτή η αποτροπή. Αν όχι, τότε γιατί οξύνει συνεχώς με κίνδυνο, έστω και από ατύχημα? Παιδιά, με συγχωρείτε κύριε Φενέκο, με συγχωρείτε, εγώ δεν προσχωρώ στην άποψη ατύχημα. Δεν είναι, πάει να πει ατύχημα. Όταν έχει στρατιωτικά από εδώ και από εκεί, σε πτήσεις, αναχαιτήσεις, παραβιάσεις ή τα πλοία, δεν είναι θέμα ατυχήματος. Το μασάμε όλη την καραμέλα. Έστω και απατύχημα να οδηγηθούμε σε μια σύγκρουση, ακόμη και γενικευμένη, ρωτάει ο Νίκος. Έχουμε χτίσει αποτροπή? Καταρχάς, έχετε πολύ δίκιο με την έννοια του ατυχήματος. Διότι αν γίνει κάτι και επεκταθεί σε θερμό επεισόδιο, είτε είναι συγκυριακό, θα είναι θελημένη ενέργεια. Δεν υπάρχει θέμα ότι είναι ατυχήματος. Το προκαλεί δηλαδή ο άλλος επίτηδες για να γίνει έτσι. Τώρα, στο θέμα της, αν έχουμε η αποτροπή εκτεταμένη λειτουργήσει. Κοιτάξτε, η εκτεταμένη επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τόσο στο πεδίο της έναρξης ενός τέτοιου επεισοδίου, όσο κυρίως στην πρόληψή του. Δηλαδή, παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή φεύγει ένα πλοίο με τεθωρακισμένα να τα πάει στα νησιά. Εάν η εκτεταμένη αποτροπή λειτουργούσε, αυτό το πλοίο, ας πούμε, θα ήταν αμερικανικό, που δεν θα μπορούσε να το σταματήσει η Τουρκία, ή θα ήταν δικό μας πολεμικό πλοίο και όχι εμπορικό, έτσι ώστε να του μείωνε την ικανότητα παρέμβασης, και οπωσδήποτε θα υπήρχε ταυτόχρονα και μια δήλωση από πλευρά της Αμερικής που θα έλεγε, κοίταξε, εμείς συμφωνούμε και τα στέλνουμε και δεν σου δίνουμε σε αφορά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν περιθώρια της εκτεταμένης αποτροπής να λειτουργήσει. Φοβάμαι όμως το εξής, ότι θα εξαντλήσουν όλοι τα περιθώρια, επειδή έχουν την ανάγκη την Τουρκία αυτή τη στιγμή στην αυξανόμενη σύγκρουση Ρωσίας με τον δυτικό κόσμο, ναι, να την κρατήσουν μέσα στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και των δυτικών δομών, και άρα θα πάνε πάλι σε ένα επίπεδο ίσων αποστάσεων, λέγοντας αυτό που λένε πάντα. Είναι ένα διμερές θέμα που πρέπει να το συζητήσετε σε επίπεδο αρχηγών, διπλωματίας κλπ. Να σας πω, ακούγοντάς σας, καλά, σε αμερικανικό πλοίο πολύ τραβηγμένο το βρίσκω, παρά την αισιοδοξία σας κύριε Φενέκο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε για την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της, αυτό ελληπεδά, αλλά για τα περί αποστρατιωτικοποίησης σφυρίζουν λίγο κλέφτικα, και εκεί έρχεται σε αυτό που λέγατε, ότι συζητάνε με τους απέναντι, δεν θέλουν να τους χάσουν. Όμως, ακούγοντάς σας τώρα, μου γεννήθηκε η εξής σκέψη. Η Τουρκία το κάνει με πιο σικ, μανούλες είναι τρόπος. Βγάζει όλες τις μονάδες επιφανίας του λιμενικού, της ακτοφυλακής όπως λέει, και αρχίζουν ελέγχους, νιοψίες να το πω έτσι, λέγοντας ότι με πολιτικό τρόπο ελέγχουμε αν παραβιάζονται συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση... Και καταρχάς συμφωνώ μαζί σας για αυτό που είπατε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πλοίο. Δεν είπα ότι θα το στείλει. Αλλά αν πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να λειτουργήσουν στη λογική της εκταμένης αποτομής, αυτό θα έκαναν. Και δεν θα μιλούσε κανένας. Αλλά δεν θα το κάνουν, έχετε δίκιο. Τώρα πάμε στη χρήση κρατικών μέσων που δεν είναι στρατιωτικά για τέτοιου είδους νιοψίες. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας τέτοιος κινδύνος. Και μάλιστα με τη νέα νομοθεσία που έχει περάσει στην ακτοφυλακή της, που τις διευρύνει τις αρμοδιότητες σε όλη την περιοχή, τη δυνητική, που θεωρούμε εμείς ότι είναι δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά δεν τα έχουμε ανακηρύξει. Γιατί αν δείτε τη νέα νομοθεσία, το λιμενικό και το χάρτη που έχει βγάλει την ακτοφυλακή της, αυτό λέει. Σωστά. Θα μπορούσε να το κάνει. Όμως
Θα μπορούσε να το κάνει σε πλοία είτε ελληνικής σημαίας είτε σημαίας κρατών με τα οποία δεν θα την ενδιαφέρει αν έρθει σε σύγκρουση. Mm. Άρα η επιλογή του πλοίου μεταφοράς των οποιοδήποτε τέτοιων οχημάτων από την πλευρά μας είναι κρίσιμη και γι' αυτό επιμένω ότι αν πραγματικά θέλαμε να μεταφέρουμε τέτοια πράγματα στα νησιά, που είναι δικαίωμά μας, εξακολουθώ να το λέω, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτικά μέσα, δηλαδή τα αρματαγωγά μας, τα αποβατικά μας και τέτοια, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ζήτημα αποτροπής και αποδυνάμωσης αυτής της δυνατότητας της Τουρκίας. Κύριε Φενέκο, βρίσκω ένα εξαιρετικό ερώτημα του φίλου μου του Βασίλη, ο οποίος λέει το εξής. Ενώ λοιπόν γίνεται αυτή η συζήτηση, η Τουρκία κάνει μία στρατιωτική ενέργεια στην Κύπρο. Η Ελλάδα θα πει ότι είναι άλλη χώρα, η Κύπρος, μα είναι εγκύτρια δύναμη. Αυτό το ερώτημα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και είμαι σίγουρος ότι απασχολεί και τα επιτελεία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένας από τους λόγους του εμπάργκο που ήρθε το εμπάργκο από τις ΗΠΑ των οπλικών συστημάτων δίνει τη δυνατότητα στην Κύπρο να αποκτήσει πολλά αμυντικά συστήματα. Και επιμένω στα αμυντικά συστήματα. Τα συστήματα πρέπει να αποκτήσει η Κύπρος σήμερα πρέπει να έχουν το χαρακτηρισμό αμυντικά, έτσι ώστε να αποτρέψουν την δυνητική εκφορά του λόγου από την Τουρκία ότι έχει επιθετικές διαστάσεις η ενίσχυση της Κύπρου. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι η έκφραση αμυντικά στα οπλικά συστήματα σήμερα είναι λίγο αμφίβολη, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τον Α και με τον Β σκοπό. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ενίσχυση της Κύπρου γίνεται για αμυντικούς καθαρά λόγους. Και γι' αυτό ακριβώς τον τρόπο έχω προτείνει εδώ και καιρό και λέω να μην μιλάμε για ενιαίο αμυντικό δόγμα. Είμαστε εγκύτρια δύναμη ούτως ή άλλως. Αλλά είμαστε εγκύτρια δύναμη και για τα ζητήματα της συνολικής ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μάλιστα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας δίνει τη δυνατότητα συνεργασιών στη λογική της ενιαίας πολιτικής ασφαλείας. Τώρα που και η Κύπρος αποκτάει και κοιτάσματα και είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια την ενεργειακή, να δημιουργήσουμε μια πολιτική ενιαίας ασφαλείας με την Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την άρση του εμπάργκο και με το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αμυντική δυνατότητα της Κύπρου. Ναι, αλλά εμείς δεν είπαμε τίποτα και η Τουρκία πάει στην Πράγα και εμείς και η Κύπρος στην ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα. Εν μέσω όλων αυτών, και λέει ο φίλος ο Περικλής. Δηλαδή, κύριε Φενέκο, αν σας βρίσει κάποιος τη μάνα με χυδαίο τρόπο, μέσα εισαγωγικά το λέει ο άνθρωπος, λέει να γίνει, και μετά σας πει έλα να πιούμε καφέ, θα πάτε? Ναι, πολύ δίκιο έχει. Όμως το ζήτημα της Πράγας είναι λίγο περίεργο. Γιατί? Διότι δεν έχει την έννοια του βέτο το ζήτημα της Πράγας. Το ζήτημα της Πράγας υποτίθεται ότι δημιουργείται μια συνεργασία μεταξύ χωρών της Ευρώπης, όχι μέσα στο πλαίσιο οπωσδήποτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρωτοβουλία που ξεκινάει από την Γαλλία. Και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία την έχουμε υπογράψει και εμείς στον αμυντικό της τομέα, με το strategic initiative που έχει ξεκινήσει η Γαλλία και μας είπε να πάμε να συμμετάσχουμε και στο Μάλι, αν θυμόσαστε. Mm-hmm. Και στην ουσία αυτό είναι η επέκταση αυτής της πρωτοβουλίας της Γαλλίας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε κάλλιστα να θέσουμε προς τη Γαλλία ή προς οποιονδήποτε, με τη ρητορική μας έστω ότι κοιτάξτε να δεις πώς καλούμε την Τουρκία, αλλά να το αποτρέψουμε θα ήταν αδύνατον, διότι δεν θα βρίσκαμε συμπαραστάτες. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δυνατότητα. Ωραία, την καλείς λοιπόν, αλλά στα ρίχνεις όταν την καλείς την Πράγα. Δεν σκέφτεσαι πώς θα συνεχθείς μαζί του, αλλά στα ρίχνεις. Παραβιάζεις αυτό, απειλείς εκείνο, στρέφεσαι κατά αυτού, κάνεις απειλείς με κάζους μπέλι ή οτιδήποτε κινείται στο Αιγαίο, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Εκεί οδηγούμαστε. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Και ειδικά σε αυτό το φόρουμ θα μπορούσαμε να το κάνουμε, διότι δεν είναι όπως είναι στο επίπεδο του ΟΗΕ που εξετάζει άλλα προβλήματα. Το ΟΗΕ έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα των διεθνών προβλημάτων και εντάξει, μπορεί να δικαιολογηθεί κανένας ότι δεν θα το κάνω ελληνοτουρκική διένεξη. Θα πω με τα δικά μου, αλλά δεν θα το κάνω ελληνοτουρκική διένεξη. Εδώ όμως, επειδή είναι άμεσο ευρωπαϊκό ζήτημα η σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας και τεινάζει στον αέρα και την ενότητα της Ευρώπης, αν καλέσουμε την Τουρκία σε αυτή την συνεργασία, θα πρέπει οπωσδήποτε να θέσουμε τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις. Ρωτάει ο φίλος ο Κωστής, κατά τη γνώμη του κυρίου Φενέκου, θα έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με επίσημες επιστολές στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκθέσει όλη την κατάσταση και ότι στην ουσία η Τουρκία απειλεί με πόλεμο? Βεβαίως και θα έπρεπε και ήδη σε υπηρεσιακό επίπεδο υπάρχουν αυτές οι αναφορές και οι επιστολές και οι αιτιάσεις. Τώρα βέβαια το θέμα είναι πότε το λες, διότι μία επιστολή που πήγε μπαίνει στα χαρτιά, στα αρχεία, το συζητάνε, ναι. Σε συνόδους κορυφής όμως,
είναι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ο προσδιορισμός τους είναι για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, πιστεύω ότι εκεί πρέπει κάθε φορά που πηγαίνουμε σε συνόδους κορυφής όλες αυτές τις ευκαιρίες να τις εκμεταλλευόμαστε. Και ένα τελευταίο ερώτημα για σήμερα, θα τα ξαναπούμε, κύριε Φενέκο. Η δική σας αίσθηση και η εμπειρία που έχετε είναι ότι στο πεδίο θα εκδηλώσει κίνηση η Τουρκία? Θα εκδηλώσει περιορισμένη χρονικά και τοπικά στη λογική των οργανώσεων που είπα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε για τον αποκλεισμό, δεν θα κάνει γενικό αποκλεισμό, αλλά να κάνει κάποιες ενέργειες ελέγχου ενδεχομένως ποια πλοία είναι κλπ. Θα το κάνει. Όπως επίσης προσπαθεί να νομιμοποιήσει τώρα και τις υπερπτήσεις των drone στη λογική: α, εγώ τα σηκώνω για να τσεκάρω να δω τι παρανομίες κάνουν οι Έλληνες με τη στρατιωτικοποίηση. Πράγμα που μας μειώνει την ικανότητα αντιμετώπισης των drone, για θα το εκμεταλλευτούμε, αν το ρίξουμε δηλαδή. Θα πει, να είδατε οι Έλληνες. Ενώ αν είχαμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια να τα ρίχνουμε. Τώρα εντάξει, και τι πάνε να πει, πάνω. Είδατε οι Έλληνες. Πάνω από το έδαφος σου είναι. Δηλαδή, θα πάει ντρόν στην Τουρκία από πάνω, ελληνικό, δεν νομίζω. Όχι, αλλά τι θα πει η Τουρκία αν το ρίξουμε τώρα. Θα πει, είδατε, οι Έλληνες έχουν συστήματα αντιεροπορικά, αυτά είναι απειλή κλπ. Δηλαδή, τα έχουν για να προασπίσουν τα νησιά. Γιατί το ντρόν μπορεί. Εμείς είδαμε ότι έφερε βόμβα, χωρίς να φέρει. Λέω εγώ. Ή αυτό έπεσε γιατί χάλασε. Υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι τι απόφαση έχεις πάρει. Αυτό εννοείτε κι εσείς. Γιατί όπως είπατε, βέβαια, και η νιοψία που μπορεί να έχουν κατά νου να κάνουν, το θέμα είναι πώς την αποτρέπεις πριν την κάνεις. Ακριβώς. Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστώ θερμά για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ για την ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.